Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι είναι οι ειδήσεις του Stars 3. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης εμφανίστηκαν οι περίφημοι πλέον θεματοφύλακες του Συντάγματος, οι οποίοι προημερών είχαν κάνει ντου σε διαγνωστικό εργαστήριο της πόλης. Πάμε στα δικαστήρια ευθύς αμέσως και στην Ραλιό Λεπίδου, η οποία παρακολούθησε την επεισοδιακή διαδικασία. Ραλιό. Επεισοδιακή πραγματικά, τελικά δεν έγινε όμως η δίκη. Αναβλήθηκε για τις 20 Ιανουαρίου, γιατί ο δικηγόρος των τριών από τους τέσσερις επικαλέστηκε ασθένεια. Οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι, τρεις άνδρες, μία γυναίκα, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως όργανα της συνταγματικής αστυνομίας πριν λίγες ημέρες σε διαγνωστικό κέντρο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, κατηγορούνται για αντιποίηση αρχής, για παραβίαση περιοριστικών μέτρων για μετάδοση ασθενειών, για φθορά ξένης περιουσίας και παράνομη βιντεοσκόπηση. Σήμερα, όπως μας είπαν και δήλωσαν και στο Star μεταξύ και άλλων καναλιών, είπαν πως όλα έγιναν γιατί θέλουμε τα καλώς κείμενα αυτής της χώρας. Είδαν ένα θετικό self-test, έναν ανοιχτό κάδο έξω το διαγνωστικό κέντρο και αυτή η αιτία που μπήκαν μέσα στον χώρο και απέτησαν από τον ιδιοκτήτη να δουν την άδεια. Ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του, όπως μας είπε, είπε βλέποντάς τους να μπαίνουν μέσα και να κρατούν με γυμνά χέρια το rapid test, επικράτησε ένα πανικό. Θεώρησε ο άνθρωπος ότι οι ίδιοι είναι θετικοί και προσέρχονται χωρίς μάσκες και μέτρα στο διαγνωστικό κέντρο. Έτσι. Ραλιό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε τι είπαν για πρώτη φορά στις κάμερες μερικοί εκ των δραστών αυτής της περίεργης υπόθεσης. Οποιοδήποτε πολίτης κυκλοφορεί και βλέπει κάτι άτυπο, παράνομο, καμιά φορά και εγκληματικό, είναι ένοχος ο πολίτης αν δεν το καταγγείλει, αν δεν ρωτήσει τουλάχιστον τι συμβαίνει και γιατί είναι αυτά τα πράγματα. Είπατε όμως ότι είστε είναι υποχρέωση του πολίτη. Κάποιος φίλος το πέταξε εκεί, όπως σας είπε και ο δικηγόρος, και διαγαλαξιακή θα μπορούσε να πει. Δεν υπάρχει τέτοιος θεσμός. Αν υπάρχει, τότε κάναμε αντιποίηση. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει. Οπότε οτιδήποτε θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό, έτσι. Περνούσαμε από εκείνο το μέρος τυχαία και είδαμε όλα αυτά τα οποία διέσπηραν τον ιό και ήταν υποχρέωσή μας σαν Έλληνες πολίτες, να προφυλάξουμε τον κόσμο και γύρω. Γιατί μπορούσε να περάσει ένα σκυλί, ένα παιδί να το κλωτσίσει και να φύγουν όλα κάτω. Τι θα γινόταν δηλαδή μετά? Καλαθάκι έτσι, όχι καλαθάκι, χάρτινο κουτί. Χάρτινο. Το βλέπετε? Την αμπατονέτα αυτή που βγήκε αυτό θετικό και πολλά άλλα θετικά ίσως, κάτω σε αυτό το κουτί. Σε αυτό το χάρτινο κουτί, πεταμένα. Εισέβαλαν τέσσερα άτομα, τρεις άντρες και μία γυναίκα, χωρίς μάσκες. Τους ζητήσαμε πάρα πολύ ευγενικό τρόπο να φορέσουν τις μάσκες τους. Μας είπαν ότι είναι η αστυνομία, αρνήθηκαν να φορέσουν μάσκες, ούτε να περάσουν έξω. Όταν τους ζητήσαμε τις ταυτότητες στις αστυνομικές ώστε να συμμορφωθούμε στον έλεγχο μιας κρατικής υπηρεσίας, μας εμφανίσαν κάποια πλαστικοποιημένα καρτελάκια, ας το θέσουμε, τα οποία γράφανε συνταγματική αστυνομία. Και μη χειρότερα. Τώρα, ποινή φυλάκισης αλλά και τσουχτερά πρόστιμα περιμένουν πλέον τους αρνητές γονείς που δεν θα στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για να μην κάνουν self-test και να μην φορούν μάσκα. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Σπύρος Λάμπρο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τη νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας και να δούμε, Σπύρο, και πόσα παιδιά είναι αυτά στη Ακριβώς. Γιατί έχουμε αποκλειστικά στοιχεία. Λοιπόν, είναι νομοθετική ρύθμιση, τη φέρνει το Υπουργείο Παιδείας και το Δικαιοσύνης μαζί στη Βουλή. Λοιπόν, τι λέει ουσιαστικά? Αφορά στους γονείς που δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους, είναι αρνητές οι γονείς και δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο με αποτέλεσμα τα παιδιά να κινδυνεύουν να χάσουν την τάξη, να ξαναπάνε δηλαδή στην ίδια Σωστά. τάξη. Τι λέει λοιπόν η νέα ρύθμιση? Για δείτε, για αυτούς τους γονείς λοιπόν από εδώ και πέρα τα πράγματα αλλάζουν και θα έχουμε, όπως θα δείτε στην κάρτα, έχουμε φυλάκιση μέχρι 2 έτη αλλά και χρηματικό πρόστιμο για τους αρνητές γονείς. Ο στόχος ουσιαστικά είναι να τελειώνουμε με τις δικαιολογίες ότι τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο λόγω πανδημίας, γιατί πρέπει να κάνουν self-test ή γιατί πρέπει να φορέσουν μάσκα. Τώρα θα είναι βαρύς ο πέλεκης. Έτσι ακριβώς. Είπαμε 2 χρόνια και φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο. Και τώρα, γιατί συνέβη αυτή τη στιγμή? Γιατί πλέον έχουμε αρκετά παιδιά που δεν πάνε σχολείο, δεν τους το επιτρέπουν οι γονείς τους. Δείτε, 270 παιδιά σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν πηγαίνουν στο σχολείο, σε εισαγωγικά λόγω της πανδημίας, δεν τους το επιτρέπουν οι γονείς τους. Για δείτε τις περιοχές, 107 έχουμε στην Αττική, 40 στη Θεσσαλία, 37 στην Κεντρική Μακεδονία και στην Κρήτη και 25 στην Ανατολική Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι τα υπόλοιπα παιδιά. 200... Πάρα πολλά παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν στην ίδια τάξη. 207 παιδάκια κινδυνεύουν να μείνουν 270. Στην ίδια τάξη. Κάποια... 270, με συγχωρείς. Κάποια εξ αυτών έχουν μείνει κιόλας ήδη μία Σαφώς. φορά επειδή δεν τα έστειλαν την προηγούμενη χρονιά. Έτσι ακριβώς. Έχεις δίκιο. Σπύρο Λάμπρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για την υπόθεση του συνεχιζόμενου μπούλινγκ στο 8χρονο αγοράκι σε σχολείο της Βόρειας Αττικής. Μιλώντας στον Αλέξανδρο Γίγο, ο πατέρας του παιδιού καταγγέλει ότι έφαγε ξύλο και χθες, μέρα που ο ίδιος κατέθεσε μήνυση στους γονείς των μικρών Ταΐδων, αλλά και στον διευθυντή του σχολείου. Από τις 11 Νοεμβρίου που έχω κάνει την καταγγελία, δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια και συνεχώς ακολουθούν την ίδια φρασιολογία και το ίδιο μοτίβο. Θα πάρουμε μέτρα και θα ενημερώσουμε τους γονείς, αφήνοντας το παιδί εκτεθειμένο, απροστάτευτο. Για 3 ολόκληρα χρόνια αυτός ο πατέρας έβλεπε το παιδί του να στριφογυρίζει κάθε βράδυ στον ύπνο του. Ο γιος του του περιέγραφε τα βασανιστήρια στα οποία τον υπέβαλαν, όπως υποστηρίζει οι μαθητές του. Προσπαθούσε να πείσει τους δασκάλους του να σκύψουν πάνω από την ψυχή του παιδιού του. Και πάντοτε εμείς σαν γονείς με μία αγωνία, αν το παιδί μου τελικώς θα γυρίσει σώο και ασφαλές από το σχολικό περιβάλλον που υποτίθεται το στέλνω. Του πατάγαν τα κορδόνια ώστε να πέφτει κάτω και φυσικά όλο αυτό που κάνα δεν ήταν ωραίο. Χωρίς τέλος οι επιθέσεις στον 8χρονο γιο του, λέει ο πατέρας του. Αποκαλύπτει στην κάμερα του Σταρ ότι ο γιος του δέχτηκε νέα επίθεση παρά την δημοσιότητα που πήρε το θέμα. Εχθές γύρισε πάλι νευριασμένος γιατί ένα από τα παιδάκια τον εκλώτσισε. Του λέω τι έκανες εσύ, τον κλώτσα κι εγώ. Επικοινωνήσαμε με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπόθεση του μπούλινγκ στον 8χρονο μαθητή και μας απάντησαν. Το θέμα έχει διευθετηθεί από την υπηρεσία και δεν υφίσταται. Πολύ λυπηρό, τρίτη δημοτικού, να μιλάμε για bullying. Δεν θέλουν να δώσουν προέκταση και πάνε να χρησιμοποιήσω την κλασική έκφραση, να το κρύψουν κάτω από το χαλί.